Το ένα πράγμα που περιμένουμε είναι να πάμε διακοπές. Το άλλο. Να ξεκινήσω Ολυμπιακοί Αγώνες. Επιτέλους. Γιατί σταμάτησε και το Ευρωπαϊκό και δεν έχουμε τι να βλέπουμε. Όμως από το Σάββατο. Σάββατο, ε. Παρασκευή τελετή έναρξη. Παρασκευή τελετή έναρξη, Σάββατο ξεκινούν οι αγώνες. Και δεν υπάρχει δίλημα για έναν αθλητή που θα ήθελε να βρίσκεται. Όχι, σε καμία περίπτωση. Και σίγουρα δεν υπάρχει για τη Μαργαρίτα Πλευρίτου, την αθλήτριά μας στο Πόλο, που η Εθνική κατάφερε μετά από 16 χρόνια και βρίσκεται ξανά σε μια Ολυμπιάδα. Καλή σας ημέρα. Καλησπέρα σας. Φαίνεται η χαρά ζωγραφισμένη στο πρόσωπό σας που θα ταξιδέψετε στο Παρίσι και στους Ολυμπιακούς. Να σας ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας καλή επιτυχία και να μας πείτε λίγο τι προσβλέπετε, ποιο είναι το ηθικό της ομάδας. Πραγματικά θα μπορούσαμε να είμαστε πιο περήφανες, χαρούμενες, ένας συνδυασμός συναισθημάτων. Ανυπομονούμε πάρα πολύ να ξεκινήσουν οι αγώνες. Έχουμε τελειώσει την προετοιμασία μας ουσιαστικά. Είμαστε έτοιμες και ανυπομονούμε να έρθουν οι αγώνες. Τη διαδικασία με την παρέλαση στο στάδιο, πώς την αισθάνεστε ως αθλήτρια? Ανυπομονώ πάρα πολύ να ζήσω κάτι τέτοιο. Πιστεύω θα είναι μοναδικό το συνέστημα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα βρίσκομαι εκεί πέρα. Πότε φεύγετε για το Παρίσι, η κυρία Πλευρίτου? Αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί. Και βάλτε μας λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι. Με ποιους θα παίξετε, τι περιμένουμε, ποιος είναι ο δύσκολος αντίπαλος. Εσείς θα νικήσετε βέβαια, αλλά ας πούμε και τους άλλους. Ναι. Παίζουμε το πρώτο μας παιχνίδι με την Αμερική. Ναι. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο όμιλο. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την Αμερική το πρώτο παιχνίδι. Είναι φαβορή, ας πούμε, η Αμερική για το μετάλλιο, το χρυσό. Ναι, ναι. Είναι... Τα τελευταία δύο χρόνια έχει πάρει χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες και χρυσά στα παγκόσμια πρωταθλήματα. Ναι. Μετά παίζουμε με την Ισπανία, με την Ιταλία και την Γαλλία. Αυτός είναι ο όμιλός μας. Δύσκολος, αλλά είστε και τα δύσκολα, φαντάζομαι. Ακριβώς, ακριβώς. Από τους Ισπανούς, τους Γάλλους και τους Ιταλούς, ποιες είναι οι καλύτερες ομάδες? Η Ισπανία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και η Ιταλία. Είμαστε και οι πέντε ομάδες. Λίγο θα βάλω λίγο πιο κάτω την Γαλλία, αλλά και πάλι είναι μια ομάδα που θέλει να την αντιμετωπίσει πάρα πολύ σοβαρά. Οπότε μπορώ να πω ότι είμαστε ένας πολύ δύσκολος όμιλος. Όπως και ο απέναντι όμιλος είναι δύσκολος. Περνάνε οι δύο πρώτοι, οι τρεις πρώτοι, πώς είναι? Οι τέσσερις και παίζουμε να αλλάξει με τον απέναντι όμιλο. 1-4-2-3. Μάλιστα. Για να προκριθούμε στην τετράδα. Τι θέση παίζετε εσείς, θυμίστε μας? Αμυντικός. Και η αδερφή σας? Η Ελευθερία δεξιά και η Βάσο αριστερά. Μάλιστα. Και τα μαλλιά είναι βρεγμένα γιατί είχατε προπόνηση? Ναι, είχαμε το πρωί προπόνηση. Τι να πω, νομίζω ότι θα ζήσετε το όνειρο εκεί πέρα, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Ήδη κυκλοφορεί ένα βίντεο, δεν ξέρω αν το είδατε στο διαδίκτυο, που δείχνει κάποιους συναθλητές σας που πήγαν στο Ολυμπιακό χωριό και κάνουν πλάκα, γιατί είναι χάρτινα τα κρεβάτια, λέει, στο Ολυμπιακό χωριό. Ναι, τα έχω δει όλα τα βιντεάκια. Το βλέπουμε και εμείς τώρα. Βλέπουμε τώρα που κάνουν τα τεστ στο κρεβάτι. Κρατάει πάντως, Αντώνη. Ναι, μια χαρά. Το νομίζω ότι το Λουτούμπες κάνει όλος, εντάξει. Δεν θα έχετε πρόβλημα. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε κάθε περίπτωση. Ευχαριστούμε. Και μακάρι και ένα μετάλλιο και στο γυναικείο πόλο. Βέβαια, βέβαια. Το τελευταίο ήταν το 2004. Ναι. Ανέβετε στο βάθος σας. Το ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλούς αγώνες να έχετε.